Είμαστε τώρα σε μια φάση εδώ και 4 χρόνια που είμαστε απλήρωτοι. Έχει φτάσει τώρα πλέον το χρέος στον καθένα περίπου 2,5 χρόνια και παρόλο που έχουμε και δικαστικές αποφάσεις στα χέρια μας, η αδιαλαξία της κυβέρνησης, έχει φτάσει στο σημείο να μας λέει ότι δεν έχουμε λεφτά να σας δώσουμε, αν θέλετε ελάτε και κάντε κατάσχεση. Όλα αυτά βέβαια γίνονται με τη στήριξη των εκάστοτε κυβερνήσεων και είναι ένας αγώνας στον οποίο δεν πρέπει να είμαστε μόνοι, γιατί γίνεται παντού σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και εμείς θα τον συνεχίσουμε τον αγώνα μαζί με όλες τα ταξικά σωματεία και όλες τις εργατικές δυνάμεις οι οποίες ήταν στο πλευρό μας όλο το προηγούμενο διάστημα, και εμείς το επόμενο βήμα μας πέρα από τον αγώνα εδώ στο εργοστάσιο θα ενωθούμε μαζί τους με το επόμενο βήμα να δώσουμε τη μάχη στην έκθεση που θα είναι σε 9 εβδομάδα περίπου από τώρα. Η άθλια κατάσταση στο εργοστάσιο Ηματισμού Βαρβαρέσος φωνάζει από παντού για ποιο λόγο οι εργάτες πρέπει να απαλλαγούν συνολικά από ένα κοινωνικό σύστημα που μόνο σαπίλα αναδύει πλέον, να απαλλαγούν από ένα κράτος το οποίο δίνει τα πάντα στους εργοδότες για τα κέρδη τους μη υπολογίζοντας ανθρώπινες ζωές, να απαλλαγεί από τα αστικά κόμματα τα οποία θα υπηρετήσουν με όλους τους τρόπους αυτή την άθλια πολιτική. Οι εργαζόμενοι είναι εξαθλειωμένοι, είναι όμως συνάμα εξοργισμένοι και σε μία κατεύθυνση μπορούν να κινηθούν και πρέπει στη συνέχιση των διεκδικήσεων για αυτά που τους ανήκουν, για την αποπληρωμή των δεδουλευμένων τους, για την παραγωγή αυτού του στολιδιού στην περιοχή των μέσων παραγωγής και της εξειδικευμένης εργασίας που μπορεί να δώσει πολλά σε επίπεδο παραγωγής και ανάσας στο λαό της περιοχής. Θα παλέψουμε στο πλευρό τους να κρατηθούν όρθιοι, να μην γονατίσουν. Το νέο νομοσχέδιο είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της εξαθλίωσής τους για περισσότερη δουλειά σε περισσότερους εργοδότες και με εισόδημα το οποίο ήδη έχει προσδιοριστεί να του ρουφάνε οι επιχειρηματικοί όμιλοι, είτε στο επίπεδο της ενέργειας είτε στο επίπεδο των προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης, σούπερ μαρκετάδες, για την υγεία, την παιδεία κτλ. Δεν είναι σε καμία περίπτωση η λύση για τους εργαζόμενους. Θα σταθούμε στο πλευρό τους με διεκδικήσεις για διεκδικήσεις και κατακτήσεις ανάσας, έως ότου πάρουν συνολικά εργάτες την απόφαση να απαλλαγούν από ένα τέτοιο σάπιο σύστημα που δεν έχει τίποτα να προσφέρει για τη ζωή, την ποιότητα ζωής αυτών και των παιδιών τους.